Βρισκόμαστε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και έχουμε δίπλα μας τον Γενικό Γραμματέα, κύριο Μανώλη Κουτουλάκη. Κύριε Κουτουλάκη, θα κάνουμε αυτή τη συνέντευξη με αφορμή το πρόγραμμα Νέαρχος. Θέλετε να μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτή η συμφωνία? Καταρχάς, κυρία Κουτσαβλή, να σας καλωσορίσουμε στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, αυτό το υπέροχο κτίριο, αυτή τη μοναδική κυβερνητική δομή εκτός Αθηνών. Ξεκινάω πάντα τις συζητήσεις και τις συνεντεύξεις με αυτόν τον τρόπο για να υπενθυμίσουμε τη μεγάλη σημασία και αξία που έχει το να φιλοξενείται στη Μυτιλήνη από την αρχή της ύπαρξής της το Υπουργείο Αιγαίου, η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο τόπος, ο χώρος, η διοικητική μονάδα του κράτους που λαμβάνει αποφάσεις για την νησιωτικότητα. Την νησιωτικότητα η οποία δεν αφορά μόνο τη Λέσβο, δεν αφορά μόνο το Βόρειο Αιγαίο, δεν αφορά πλέον μόνο το Αιγαίο. Αφορά όλες τις νησιωτικές περιοχές της χώρας. Πρόσφατα, όπως αναφέρατε, την προηγούμενη Τετάρτη, είχαμε την τυπική επιβεβαίωση μιας πορείας περίπου 1,5 έτους διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, όπου καταφέραμε αυτό το οποίο νομοθετήσαμε το Γενάρη του 2021, το πρόγραμμα Νέαρχος, να μπει σε μια τροχιά υλοποίησης με δεσμευμένες ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. Ενδεχομένως να στις δημόσιες έτσι, δηλώσεις μου και τα άρθρα, πολλές φορές θέλοντας να επικοινωνήσω τι έχει αλλάξει στη Γενική Γραμματεία, έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την χρηματοδότηση των δράσεων. Οι ευρωπαϊκοί πόροι θέλουν προετοιμασία, θέλουν μελέτες και δίνουν και κάποιες εξασφαλίσεις. Επομένως, από την πρώτη στιγμή ανάληψη των καθηκόντων και με το θεσμικό πλαίσιο το οποίο είχαμε και έχουμε πλέον στα χέρια μας για την νησιωτικότητα, κάτι το οποίο δεν υπήρχε, στραφήκαμε στους ευρωπαϊκούς πόρους. Οι ευρωπαϊκοί πόροι και δι' η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αναμένεται να μας δώσει εξασφαλισμένους πόρους, σταθερούς πόρους, εξειδικευμένους μόνο για τα νησιά. Αυτό είναι μία επιπλέον επιτυχία. Το πρόγραμμα Νέαρχος αφορά δημόσια έργα στους νησιωτικούς δήμους, στις ΔΕΙΑ, στα λιμενικά ταμεία. Έχουμε εστιάσει σε 4 γενικές κατηγορίες τυπολογίες δράσεων, αυτές που συνήθως είναι αυτό που λέμε κρίσιμες υποδομές στα νησιά. Λιμενικές υποδομές εγκαταστάσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανάκτηση της λειτουργικότητας χερσαίας λιμενικής ζώνης, πολλές φορές είναι και αναπλάσεις στον παράκτιο χώρο, όπως επίσης και διαβρώσεις ακτών. Η ολοκληρωμένη διαχείριση του νερού, οτιδήποτε λοιπόν αφορά τη διαχείριση του πόσιμου νερού, που είναι ο πιο κρίσιμος πόρος αυτή τη στιγμή για τα νησιά και ειδικά φέτος αναμένεται να είναι αρκετά δύσκολη η σεζόν, ας με επιτρέπετε να πω. Επομένως, αυτό που ήδη ξέρουμε να κάνουμε πολύ καλά στη Γενική Γραμματεία σε σχέση με τη διαχείριση του νερού, με τις μονάδες αφαλάτωσης, θεωρήσαμε αναγκαίο να αυξήσουμε τους πόρους και ακολουθούν δράσεις, έργα που έχουν να κάνουν με την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα στους Δήμους να παρέχουμε εκείνα τα εργαλεία προκειμένου να παράγουν το νερό ή και οποιαδήποτε άλλη κατανάλωση ενέργειας, αλλά με μηδενικό αποτύπωμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το πρόγραμμα Νέαρχος είναι αρκετά στοχευμένο σε αυτές τις δράσεις και θεωρούμε ότι αυτά τα 200 αρχικώς εκατομμύρια, διότι είναι μια αρχική χρηματοδότηση, την οποία έχουμε ξεκινήσει τη συμφωνία μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα ξεκινήσει ως αρχικός προϋπολογισμός. Αυτό σημαίνει ότι όσο εμφανίζουμε όρημα έργα, δουλεύοντας πάνω σε αυτό μαζί με τους Δήμους, τις ΔΕΙΑ και τα λιμενικά ταμεία, σημαίνει ότι θα προστίθενται πόροι. Έχουμε μία εικόνα για τις υποδομές που πρέπει να φτιαχτούν εδώ σε Λέσβο και σε Λίμνο και Αϊστράτη ενδεχομένως. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα. Βοηθάει ακριβώς αυτό το οποίο υπονοεί το πρόγραμμα. Προκειμένου να ενταχθείς και στο πρόγραμμα Νέαρχος, όπως πλέον και σε κάθε συγχρηματοδοτούμενο εργαλείο, οφείλεις να έχεις μελέτες, να έχεις προετοιμασία και να έχεις καταγράψει σωστά τις ανάγκες σου. Επομένως, αυτό που επισημαίνουμε και αυτό το οποίο έχουμε κάνει και εμείς αρκετά εκτεταμένα εδώ στη Γενική Γραμματεία με την Διεύθυνση Μελετών Φυσικών Πορών και Ενέργειας, που είναι εξαιρετικά στελέχη στα οποία στηρίζομαι και σε αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτούμε τις μελέτες ορίμανσης ακριβώς για να είμαστε έτοιμοι. Στην περίπτωση της Λίμνου, της Λέζου και του Αιγαίου Στρατείου, να μην ξεχνάμε ότι αυτή η περιφερειακή ενότητα έχει και τις ιδιαιτερότητες της, γιατί έχουμε και ένα πολύ μικρό νησί, που επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι η μέρημνα της Γενικής Γραμματείας πάντα ήταν, είναι και θα είναι για τα μικρά νησιά. Έχουμε σημαντικές ανάγκες. Με το λιμενικό ταμείο της Λέσβου, παραδείγματος χάρη, αλλά και με τους Δήμους, έχουμε μια στενή συνεργασία, έχοντας εντοπίσει έργα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν αυτή την προοπτική ένταξης. Φυσικά γνωρίζω ότι υπάρχουν αρκετές προσπάθειες οι οποίες γίνονται ούτως ή άλλως και προς άλλα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό που φιλοδοξεί όμως το πρόγραμμα Νέαρχος να κάνει για το Βόρειο Αιγαίο είναι να δώσει τη δυνατότητα αυτό το αναπτυξιακό έλλειμμα σε υποδομές που ενδεχομένως υπάρχει για πολλά χρόνια, να μην έχουμε τη δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν οι πόροι.
Επομένως, είναι μια πρώτη τάξεως ευκαιρία από κοινού με τους φορείς να δουλέψουν πάνω στην ορίμανση των έργων αυτών. Είτε αφορά το λιμάνι της Μυτιλίνης, είτε αφορά λιμενικές υποδομές στη Λίμνο και στον Άγιο Ευστράτιο, αλλά και άλλου τύπου υποδομές. Ήδη πρόσφατα ανακοινώσαμε κάποιες αποφάσεις επιχορήγησης προς τη ΔΕΙΑ Λέσβου για την αντιμετώπιση ζητημάτων λειψιδρίας ή την αντιμετώπιση ποιότητας του νερού. Επομένως, πρέπει να δούμε λίγο ολιστικά τι είναι αυτό που εμείς λέμε κρίσιμες υποδομές και λειτουργίες για τα νησιά. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και νομίζω ότι είναι και μια ευκαιρία για την Λέσβο και την Περιφερειακή Ενότητα να αξιοποιήσει εδώ τώρα λοιπόν πλέον την παρουσία της Γενικής Γραμματείας και τη διεισδυτικότητα που φιλοδοξούμε να έχουμε. Οπότε το επόμενο βήμα θα είναι ουσιαστικά ένα κάλεσμα στους αρμόδιους φορείς. Ακριβώς. Εμείς το επόμενο διάστημα, αυτό που υπογράψαμε σε πρώτη φάση, είναι το πρώτο από τα τρία μεγάλα βήματα της συνεργασίας μας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Συμφωνήσαμε λοιπόν. Υπογράψαμε αυτό το financial agreement, το οποίο ξεκινάει πάντα. Ακολουθεί η υπογραφή του δανείου των 200 εκατομμυρίων και μέσα στους επόμενους 6 μήνες, σε συνεργασία με το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων, θα δημιουργηθεί αυτό το εργαλείο. Κατόπιν θα είμαστε έτοιμοι να βγάζουμε προσκλήσεις, θα χρηματοδοτούμε τις μελέτες ορίμανσης, πολύ σημαντικό. Άρα, αν κάποιο έργο είναι αναγκαίο, αλλά δεν έχει τις μελέτες, θα μπορούμε να χρηματοδοτούμε και τις μελέτες ορίμανσης. Επομένως, είναι αυτό που έλειπε, επιτρέψτε μου να πω, ίσως από τα νησιά, και όλο αυτό έχει προκύψει μετά από μεγάλη διαβούλευση που έχουμε κάνει με τους φορείς. Επιτρέψτε μου, κυρία Κουτσαβλή, να προσθέσω και κάτι. Το πρόγραμμα Νέαρχος, όπως και ό,τι άλλο ανακοινώνουμε από εδώ και έπειτα ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έρχεται να προσθεθεί σε αυτά που ήδη έχουμε καταφέρει μέσα στο ΕΣΠΑ 2127. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πριν από περίπου 1,5 χρόνο ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής, όπου είναι η αρμόδια διεύθυνση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία κατανέμει τους πόρους, είτε αυτοί κατευθύνονται στα περιφερειακά προγράμματα, όπως υπάρχει και το ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου που διαχειρίζει την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αλλά και τα τομεακά προγράμματα. Στο τομεακό πρόγραμμα λοιπόν Μεταφορές 2127 έχουν ήδη αποτυπωθεί δύο πάρα πολύ σημαντικές παρεμβάσεις. Το ένα έχει να κάνει περίπου με πόρους 180 εκατομμυρίων για 33 νησιωτικά λιμάνια, όπου αυτά έγιναν με πρόταση της Γενικής Γραμματείας και αφορούν κυρίως την ανάκτηση της ασφάλειας μικρών λιμένων. Και ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας είναι η χρηματοδότηση, η πιλωτική χρηματοδότηση των μικρών αγώνων γραμμών, αυτό που λέμε πολλές φορές ενδονησιωτικές, με κίνητρο την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου. Και επειδή βρισκόμαστε σε μια περίοδο όπου τα ζητήματα ασφάλειας αντιλαμβάνεστε ότι είναι στην επικαιρότητα και ορθώς, για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για τη θαλάσσια ακτοπλοεία, τις θαλάσσιες μεταφορές, η ασφάλεια είναι κάτι αδιαπραγμάτευτο. Εκείνο το οποίο έχουμε δημιουργήσει ως πλαίσιο, να μπορούμε πλέον να δώσουμε κίνητρα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, όχι στους ακτοπλώους να δώσουμε λεφτά, πρέπει να δώσουμε κίνητρα σε αυτές τις μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις ακτοπλοϊκές, αυτές που εξασφαλίζουν την ενδονησιωτική επικοινωνία, κίνητρα με πολυετής συμβάσεις και υποχρέωση όμως δρομολόγηση πλέον καλύτερων, ασφαλέστερων και πιο πράσινων φιλικά περιβαλλοντικά πλοίων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι πόροι οι οποίοι αθροίζουν σε αυτή την προσπάθεια, αν κανείς συνυπολογίσει και το κομμάτι του Νεάρχου, ξεπερνούν το 1 δις αυτή τη στιγμή και αφορούν όλα τα νησιά. Και εκείνο το οποίο έχει αλλάξει, η Γενική Γραμματεία παλαιότερα είχε την αρμοδιότητα για το Βόρειο και το Νότιο Αιγαίο, όπως γνωρίζετε ενδεχομένως. Αυτό έχει αλλάξει, αφορά από το Ιόνιο, την Κρήτη και όλες τις νησιωτικές περιοχές. Είναι περίπου το 18% του ελληνικού πληθυσμού και το 15% της ελληνικής επικράτειας. Επομένως, έχουμε απλώσει τον τραχανά, επιτρέψτε μου να πω. Δεν είναι μια εύκολη προσπάθεια, αλλά είναι η αυτονόητη. Δεν υπάρχει διαχωρισμός νησιών. Φυσικά το αρχιπέλαγος του Αιγαίου πάντα θα είναι όχι απλώς στην καρδιά, αλλά στο επίκεντρο της μέρημνας και του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της κυβέρνησης. Μία άλλη έρευνα που τρέχει την δεδομένη χρονική περίοδο η Γενική Γραμματεία είναι το βαρόμετρο νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς αποσκοπεί η έρευνα αυτή? Κυρία Κουτσαβλή, είναι κάτι το οποίο το ανακοινώσαμε πολύ πρόσφατα, αλλά αν ανατρέξετε στην ειδησιογραφία, σε αυτήν την την αίθουσα, πριν από περίπου 3 με 4 μήνες, στο πλαίσιο της παρουσίας εδώ των Προέδρων των Επιμελητηρίων για την Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης, τους καλέσαμε. Για πρώτη φορά βρέθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Νησιωτικών Επιμελητηρίων στην έδρα της Γενικής Γραμματείας, όπου είχαμε μία δίωρη εξαιρετική συζήτηση και συνάντηση, συζητώντας για τα προβλήματα της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, τα νησιωτικά logistics, για θέματα που αφορούν το κόστος του νησιωτικού επιχειρήν, έτσι, αυτό το οποίο το έχουμε εντοπίσει όλοι μας, το βλέπουμε με τα δεδομένα που λαμβάνουμε από το μεταφορικό ισοδύναμο,
από την ανάγκη που υπάρχει σε κάποιους κλάδους για στήριξη, αλλά και όλα τα υπόλοιπα τα οποία τελικά στοιχειοθετούν μια δυσκολία στον νησιώτη επιχειρηματία. Αυτό το οποίο διαπιστώσαμε λοιπόν είναι ότι δεν μπορούμε και εμείς να υλοποιούμε ή να σχεδιάζουμε εργαλεία για τους επιχειρηματίες, αλλά και τα ίδια τα επιμελητήρια δεν έχουν δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν, όταν θες να στηρίξεις την επιχειρηματικότητα ή θες να αναδείξεις τη διαφορετικότητα του νησιώτη επιχειρηματία από τον επιχειρηματία των πόλεων, πρέπει να έχεις δεδομένα αυτό να το υποστηρίξεις. Επομένως, αυτό το αυτονόητο, το ότι πρέπει να κάνουμε μία έρευνα στα μέλη των νησιωτικών επιχειρήσεων, λοιπόν, για να διαπιστώσουμε όντως υπάρχουν διαφορές στην νησιωτική επιχειρηματικότητα. Το να επιχειρεί μία ιχθυοκαλλιέργεια στο Αγαθονήσι έχει διαφορές με το αν επιχειρεί στην Ίδρα. Σας λέω παραδείγματα που μπορεί για μας να είναι αυτονόητα, εάν δεν τεκμηριωθούν όμως στη διαπραγμάτευση που κάνουμε με τους χρηματοδότες τέτοιων παρεμβάσεων, δεν θα μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Το ίδιο το μεταφορικό ισοδύναμο, μετά από τρία χρόνια εφαρμογής, έχει αποδείξει και έχει δείξει ποιοι κλάδοι είναι αυτοί που πλήττονται περισσότερο από άλλους κλάδους σε σχέση με τις μεταφορές. Αυτό πρέπει να το τεκμηριώσουμε, ώστε στην αναθεώρηση του μεταφορικού ισοδυνάμου να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο. Ο πρωτογενής τομέας, παραδείγματος χάρη, και η μεταποίηση στο Βόρειο Αιγαίο πλήττεται από σημαντικά κόστη μεταφορών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έχεις δεδομένα για να στηρίξεις αποφάσεις. Βλέπετε ότι αναφέρομαι αρκετά στο μεταφορικό ισοδύναμο, διότι πέραν από τις δυσκολίες που ενδεχομένως αντιμετωπίζουμε στη ροή πληρωμών, δεν έχω λόγο να το κρύψω, το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όσοι είμαστε εδώ, από την πολιτική ηγεσία μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, έχουμε την ίδια αγωνία να είμαστε όλοι συνεπείς και να διατηρήσουμε ένα μέτρο το οποίο εμείς οι ίδιοι έχουμε βελτιώσει. Αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω σε ό,τι έχει να κάνει με το μεταφορικό ισοδύναμο. Η έκπτωση δεν θα μπορούσε να γίνεται απευθείας από τη στιγμή που κλείνεται είτε ενδεχομένως το ειστήριο ή κάποια άλλη μεταφορά? Αυτό είναι θέμα απόφασης, κυρία Κουτσαβλή. Πολιτικής και επιχειρησιακής απόφασης. Αυτό το οποίο λέτε, την ώρα που κλείνουμε το ειστήριο, αυτό γίνεται και τώρα. Σε ό,τι αφορά τους επιβάτες, τοποθετείτε, καταχωρείτε το ΜΑΝ και αυτό προσμετράτε. Θα έπρεπε να μπούμε σε μια δικασία να επιδοτούμε τους ακτοπλώους ή τις αεροπορικές εταιρείες. Αυτό ακούγεται τεχνικό, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Αντιλαμβάνεστε τώρα άμεση ωφέλεια να μην έχει ο πολίτης, αλλά εκ των υστέρων να πρέπει εμείς να επιδοτήσουμε επιπλέον, κάτι το οποίο η Ευρώπη μας έχει αποκλείσει, να επιδοτήσουμε τις μεγάλες εταιρείες. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε, δεν έχει υποθεί, αλλά αυτές είναι επιλογές. Εάν αυτό πρέπει να κάνουμε, καλώς. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η ωφέλεια πρέπει να πηγαίνει απευθείας στον πολίτη, απευθείας στον ωφελούμενο. Η καθυστέρηση, έχετε απόλυτο δίκιο. Η καθυστέρηση αυτή, η οποία οφείλεται στη μεγάλη δημοσιονομική πίεση που δεχτήκαμε τα προηγούμενα χρόνια και στην καθυστέρηση της έγκρισης των πιστώσεων ή, αν θέλετε, της όχι στο αναμενόμενο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και εδώ πάλι να σας πω ότι η διαπραγμάτευση λέει το εξής. Έχω κάνει δύο προτάσεις πολύ συγκεκριμένες και στο Ταμείο Ανάκαμψης και στο ΕΣΠΑ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται μια συζήτηση ανοιχτή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταφέρουμε να εντάξουμε το μεταφορικό ισοδύναμο ως ένα εκ των κατάλληλων μέτρων για να αντιμετωπίσει την ισιωτικότητα και τα αυξημένα κόστη στα συγχρηματοδοτούμενα. Όσο το μεταφορικό ισοδύναμο είναι στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ενδεχομένως θα δέχεται πιέσεις. Εκείνο όμως που έχουμε κάνει και θέλω. Και ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να το πω, είναι ότι είναι εξασφαλισμένοι οι πόροι, οι πιστώσεις. Άρα, σαν μέτρο, έχει προβλεφθεί ότι θα υλοποιείται από το, μέχρι και το 25 και προφανώς δεν υπάρχει καμία πρόθεση να καταργηθεί. Αυτό για το κράτος σημαίνει δύο πράγματα. Έχει αναλάβει την τυπική και ουσιαστική του δέσμευση. Είναι θέμα ροής ρευστότητος. Επομένως, μπορεί η σύγκριση πολλές φορές που τη διαβάζω και την κατανοώ ότι όταν ξεκίνησε το μέτρο, που βέβαια όταν ξεκίνησε το μέτρο δεν έδινε 71 εκατομμύρια το χρόνο, έδινε 5 έως 10 εκατομμύρια. Αυτό γινόταν ένα-δύο μήνες. Ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Πάντως, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι και το στομάχι μας έχει σκληρύνει και το άγχος μας είναι πολύ μεγάλο όταν πιεζόμαστε και διαβάζουμε κι εμείς την εύλογη πίεση η οποία υπάρχει από τον κόσμο και δεχόμαστε πάρα πολλά ερωτήματα. Προσπαθούμε να τα αντιμετωπίζουμε. Ό,τι περνάει από το χέρι μας το κάνουμε και σε ό,τι με αφορά οι εισηγήσεις μου και προς την πολιτική ηγεσία και προς το Υπουργείο Ανάπτυξης είναι διαρκής. Αν ρωτήσετε και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, είναι η καθημερινή μας επικοινωνία προκειμένου να αποδεσμεύουμε διαρκώς τους πόρους. Νομίζω όμως ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά, αν μου επιτρέπετε, στην ομαλοποίηση. Με την αλλαγή του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων υπήρξε μια καθυστέρηση. Εσφαλμένα θεωρούσα ότι αυτό θα μπορούσαμε να το είχαμε επιλύσει τις προηγούμενες δύο μήνες. Δεν έγινε. Ζητώ συγγνώμη αν οι δηλώσεις μου σε κάποιες περιπτώσεις δημιούργησαν
κάποια ασυνέχεια ή ασυνέπεια, δεν είναι ο σκοπός μου αυτός. Νομίζω όμως ότι τώρα ξεπεράσαμε τις γραφειοκρατικές αδυναμίες, έχουμε υποβάλει το αίτημα χρηματοδότησης και αναμένουμε τη χρηματοδότηση που θεωρώ ότι θα καλύψει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι των υποχρεώσεων. Έχουμε δώσει και μια μικρή παράταση στις επιχειρήσεις, γιατί υπήρχαν αιτήματα για να παρατείνουμε την υποβολή και συνεχίζουμε κανονικά. Θα έλεγα όμως ότι η νησιωτικότητα έχει και άλλα πράγματα πολύ, πολύ μεγάλη σημασία και μεγάλες ανάγκες. Αυτό παραμένει, είναι μια βασική μας δράση. Το βαρόμετρο όμως λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω, έρχεται να μας δώσει λίγο μια ποιότητα στη συζήτηση, την οποία συμφωνήσαμε όχι μόνος μου εγώ ως Γενικός Γραμματέας, όχι μόνοι μας με την υπηρεσία, αλλά με τα 21 νησιωτικά επιμελητήρια. Και κάτι που επισημάνθηκε, ότι ποτέ δεν είχε ξαναβρεθεί όλος αυτός ο κόσμος ο επιμελητηριακός να συζητάει τόσο στοχευμένα. Και επειδή, όπως ενδεχομένως γνωρίζετε, υπάρχει η πανευρωπαϊκή έρευνα του Ευρωβαρομέτρου, αυτό το οποίο έχουμε κάνει μεθοδολογικά με την ομάδα μου και με συνεργαζόμενους ακαδημαϊκούς, οι οποίοι αμυστοί συνεισφέρουν σε αυτή την έρευνα, γιατί θέλουμε να κάνουμε την πρώτη έρευνα και μετά αυτό να συστηματοποιηθεί κάθε χρόνο. Ο στόχος είναι να έχουμε συμμετοχή 1.200 επιχειρήσεων από όλες τις νησιωτικές περιοχές, για να μπορούμε να έχουμε δεδομένα, κόστη. Και με αυτά τα επιχειρήματα να πάμε να διεκδικήσουμε την ενεργοποίηση του προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας. Τα επιμελητήρια γνωρίζουν τα προβλήματα που απασχολούν τον τόπο τους. Δεν θα έπρεπε να ήταν καταγεγραμμένα, αποτυπωμένα? Νομίζω ότι προτάσεις και οριμότητα στο διάλογο τα νησιωτικά επιμελητήρια έχουν. Επιτρέψτε μου να πω, επειδή το οικοσύστημα των νησιωτικών επιμελητηρίων είναι πιο όριμο από τα υπόλοιπα επιμελητήρια, ακριβώς γιατί η ένταση του προβλήματος της επιχειρηματικότητας των νησιών είναι μεγάλο. Ξέρουν πολύ καλά τα προβλήματα, ξέρουν να διατυπώνουν. Υπάρχουν επιμελητήρια τα οποία είναι αρκετά προχωρημένα στην ενσωμάτωση και των ψηφιακών παρεμβάσεων. Οφείλω να πω ότι και το επιμελητήριο της Λέσβου και ο κ. Μυρσινιάς, με τον οποίο συνεργαζόμαστε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αν δεν το γνωρίζετε, είναι αντιπρόεδρος των Ινσουλέρ, των Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων, και δεν θέλω να το υποτιμούμε, γιατί καμιά φορά άνθρωποι από την νησιωτική περιφέρεια είναι που έχουν εξασφαλίσει μεγάλες αλλαγές. Τα νησιωτικά επιμελητήρια λοιπόν έχουν δεδομένα. Ενδεχομένως όμως ίσως να μην έχουν τον κόσμο να αξιοποιήσουν, είναι υποστελεχωμένα. Αυτή την πλάτη ερχόμαστε να βάλουμε. Εμείς ως Γενική Γραμματεία δεν υπάρχουμε εδώ για να έχουμε μια κανονιστική ή ελεγκτική διάθεση. Είμαστε απόλυτα υποστηρικτικοί. Όταν νομοθετούσαμε το πρόγραμμα νησιωτικής επιχειρηματικότητας, είχαμε στο μυαλό μας να το ξεκινήσουμε κάποια στιγμή. Αυτά τα δεδομένα χρειαζόμαστε τώρα. Να βγει ένα πρόγραμμα στοχευμένο για τις νησιωτικές επιχειρήσεις, μαζί με το μεταφορικό ισοδύναμο, να έχουμε τη φαρέτρα μας γεμάτη. Αυτό που χρειάζεται ο νησιώτης επιχειρηματίας είναι στήριξη, είναι μείωση του κόστους, του μεταφορικού κόστους και μείωση του λειτουργικού κόστους. Αλλά αυτό που θα έλεγα περισσότερο, και επιτρέψτε μου να πω, είναι να αναβαθμιστεί λίγο ο διάλογος επιχειρηματικότητας και την ανάγκη της συνεργασίας. Κλάστερ, δικτυώσεις είναι πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν, γιατί μειώνουν τις δαπάνες, μειώνουν τα κόστη. Και ξέρω ότι υπάρχουν εξαιρετικές τέτοιες πρωτοβουλίες. Παρατηρείτε το καλοκαίρι ιδίως να μην μπορούν να καλυφθούν είτε οι νησιώτες είτε οι επισκέπτες των νησιών με τα καράβια που είναι διαθέσιμα. Δηλαδή δεν υπάρχουν εισιτήρια διαθέσιμα είτε από είτε προς Μυτιλήνη. Σε αυτό υπάρχει κάποια πρόταση, έστω να μπει ένα πλοίο εκτάκτο στη χρονική εκείνη περίοδο που υπάρχει μια επιπλέον ζήτηση? Αν κάτι είναι βασικό για τα νησιά, είναι η διασυνδεσιμότητα και οι θαλάσσιες μεταφορές. Είτε αφορά τα προϊόντα, είτε αφορά τους επιβάτες. Να πω εδώ, αναφέρεστε φαντάζομαι στη Μυτιλήνη και στη γραμμή του Βορείου Αιγαίου. Εδώ επιτρέψτε μου να πω ότι βιώνουμε και λίγο τις παθογένειες του ελληνικού συστήματος και της ελληνικής αγοράς ακτοπλοείας. Όσο δεν γίνεται ανταγωνιστικό το Βόρειο Αιγαίο, δεν θα έχουμε δυστυχώς ανταγωνισμό, δηλαδή προσθήκη και άλλων πλοίων. Οι απόπειρες και οι προσπάθειες που είχαν γίνει στο παρελθόν δεν πέτυχαν, και αναφέρομαι σε εταιρείες οι οποίες είχαν λαϊκή βάση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας πάροχος ο οποίος τουλάχιστον έχει μια συνέπεια και μια σταθερότητα. Αυτό το οποίο συμβαίνει το καλοκαίρι είναι κυρίως στις μεγάλες υψηλές περιόδους σε σχέση με τον Πειραιά. Αυτό που καταφέραμε φέτος να αλλάξουμε, ακριβώς γιατί αφουγκραστήκαμε και συνεργαστήκαμε με την τοπική κοινωνία, είναι καταρχάς σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη η αναγκαία σύνδεση, γιατί αυτό αφορά και τα προϊόντα αλλά και τους επιβάτες. Εδώ τι προβλέπετε, δηλαδή θα έχουμε σύνδεση? Δεν θα σταματάει πλέον το δρομολόγιο της Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι. Αυτό είναι μια σημαντική αλλαγή. Πήραμε απόφαση στο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών. Άρα η Blue Star, η Attica Group, θα συνεχίσει
να κάνει το δρομολόγιο, δεν θα σταματάει δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη όπως σταματούσε. Και επιπλέον, στο προηγούμενο Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών, λάβαμε μία απόφαση και φέτος να δοκιμάσουμε να προκηρύξουμε για ένα διάστημα περίπου 2,5 μηνών τη δρομολόγηση ενός πλοίου, όπως έγινε και πέρυσι, πιθανώς ταχύπλοου, το οποίο θα συνδέσει τη Μυτιλήνη με τη Θεσσαλονίκη μέσω της Λίμνου. Αυτό πέρυσι δοκιμάστηκε, είχε εξαιρετικά αποτελέσματα και νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Τουλάχιστον για τη Λίμνο, τα πρώτα χρόνια που εφαρμόστηκε, άλλαξε τον ακτοπλοϊκό χάρτη. Και πέρυσι τα νούμερα που έχουμε από το λιμεναρχείο μας δείχνουν ότι πήγε πολύ καλά αυτή η γραμμή και εκτιμήθηκε από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών ότι και φέτος θα μπορέσει να δοκιμαστεί. Άρα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ό,τι αφορά τη διαθεσιμότητα των εισιτήριων, έχει να κάνει τη διαθεσιμότητα των πλοίων. Και αντιλαμβάνεστε ότι η ακτοπλοεία είναι μια ακριβή επένδυση και επομένως για να δρομολογηθεί ελεύθερα και νέο πλοίο θα πρέπει να υπάρχει η αγορά να το στηρίξει. Ή αντίστοιχα για να επιδοτήσει δεύτερη γραμμή παράλληλη το κράτος είναι κάτι που δεν προβλέπεται γιατί ήδη επιδοτείται κομμάτι της γραμμής του Βορείου Αιγαίου. Αυτό που μπορούμε να συζητήσουμε είναι για το πώς μπορεί να διοχετευθεί ο κόσμος τις περιόδους αυτές και σε καλύτερη συνεννόηση ενδεχομένως με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Αυτό που μας ενδιαφέρει και το παρατηρήσαμε πέρυσι είναι να μην έχουμε διακοπή της τροφοδοσίας εμπορευματικών μεταφορών που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουμε τον Πελαγίτη ο οποίος εκτελεί δρομολόγια ρορό. Πάρα πολύ σημαντικό για να μην σταματήσει η ροή πρώτων υλών. Επομένως, βρισκόμαστε σε μια φάση ανασχεδιασμού. Σε κάθε περίπτωση όμως, ειδικά για το Βόρειο Αιγαίο, νομίζω ότι έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις από το Συμβούλιο Εκτοπλοϊκών Συγκοινωνιών που ευνοούν την περαιτέρω ανάπτυξη της σύνδεσης και κυρίως με τη Βόρεια Ελλάδα, επιτρέψτε μου να πω, που νομίζω ότι είναι μια αγορά με εξαιρετική δυναμική. Στο παρελθόν ήταν, νομίζω ότι μπορεί να γίνει και τώρα, ειδικά για τη Λέσβο, επιτρέψτε μου να πω, ότι θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Και να αλλάξουμε εντελώς θεματολογία, να πάμε στη Γενική Γραμματεία και στη στελέχωσή της. Τι προβλέπετε από τον οργανισμό και πόσες θέσεις είναι καλυμμένες? Πρώτη φορά που μου τίθεται αυτό το ερώτημα και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με τον Γενικό Διευθυντή και τον Διευθυντή Διοικητικού Προσωπικού, τον κύριο Πιτσούλη, έχουμε κάνει μια προσπάθεια πάρα πολύ σημαντική. Όπως ξέρετε, ο κύκλος ζωής του Υπουργείου Αιγαίου ξεκίνησε κάπου εκεί το 1985. Μια σημαντική ιστορική στιγμή για μένα στην ιστορία της δημόσιας πολιτικής της νησιωτικότητας, η οποία πέρασε όμως από αρκετές διακυμάνσεις. Πέραν από 2-3 μεγάλα ορόσημα μαζικών προσλήψεων, αυτό δυστυχώς δεν ακολουθήθηκε το μοτίβο. Και αυτό διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις φέρουν μια μικρή ή μεγάλη ευθύνη, είτε διεκδίκησης, είτε απέτησης, είτε πρόβλεψης. Ξέρετε. Πριν έρθουν τα μνημόνια και όλες αυτές οι δυσκολίες οι οποίες επέφεραν μια αλλαγή στο κράτος, κάποτε σε άλλα πράγματα θετική, σε άλλα όχι τόσο, θα έπρεπε να είχαν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες να ανανεωθεί το προσωπικό. Βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό χαμηλό, η αλήθεια είναι, προσωπικού. Έχουμε προσπαθήσει όμως να ενεργοποιήσουμε και τα περιφερειακά μας τμήματα, τα περιφερειακά γραφεία. Επομένως, η κοινωνία δεν γνωρίζει ότι έχουμε 5 περιφερειακά γραφεία σε μεγάλα νησιά. Και προσδοκούμε να έχουμε αρκετό κόσμο για πρόσληψη από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, ο οποίος έχει γίνει. Έχουμε αξιοποιήσει στο μέγιστο τους κύκλους της κινητικότητας, όπου έχει ενδυναμωθεί η Γενική Γραμματεία, σε όλες τις διευθύνσεις. Έχουμε 4 διευθύνσεις να αναφέρω εδώ. Είναι η Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής, που περιλαμβάνει το Τμήμα Εφαρμογών, που ασχολείται με το μεταφορικό ισοδύναμο, το Τμήμα του Πολιτισμού και του Αθλητισμού, Διεύθυνση Μελετών Φυσικών Πόρων και Ενέργειας, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, που ασχολείται με τα θέματα αρχιτεκτονικής και όχι μόνο, και χωροταξικά πολυδομικά, και η Διεύθυνση Διοικητικού. Είναι ένας μικρός οργανισμός, ο οποίος για την εποχή που φτιάχτηκε ήταν εξαιρετικός. Βρισκόμαστε σε ένα μετέχμιο αλλαγής, όπου πλέον έχουμε θεσμικό πλαίσιο νησιωτικής πολιτικής, δεν έχουμε εκχωρημένες αρμοδιότητες απλώς από άλλα υπουργεία, γιατί έτσι ξεκίνησε το Υπουργείο Αιγαίου. Υπήρξε ευλόγως εκείνη την εποχή αποκοπή αρμοδιοτήτων από άλλα υπουργεία και τα οποία ανατέθηκαν σε έναν φορέα για να συντονίζει. Αυτό για πολλά χρόνια είχε εξελιχθεί σε μια τετριμένη διαδικασία η οποία επαφιόταν στον επαγγελματισμό των δημοσίων λειτουργών και είμαι υπερήφανος για τα στελέχη με τα οποία συνεργάζομαι. Φυσικά ενημερώνομαι και για την ιστορία του Υπουργείου Αιγαίου που δεν είχα την τιμή με κάποιον τρόπο να έχω επαφή, αλλά έχω αγαπήσει αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται εδώ γιατί υπάρχουν άνθρωποι με μεράκι, με ενδιαφέρον και με ιστορική μνήμη. Έχουμε προσθέσει δυνάμεις. Βρισκόμαστε όμως τώρα στο σημείο όπου πρέπει να δούμε με άλλο μάτι
την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. Η αναβάθμιση, η οποία έχει επέλθει σε πολιτικό επίπεδο, σε θεσμικό επίπεδο, επιτρέψτε μου να πω, η κατοχήρωση της Εθνικής Στρατηγικής για την Νησιωτικότητα, τα εργαλεία όπως αυτά τα χρηματοδοτικά, απαιτούν δυνάμεις, ανθρώπινες δυνάμεις. Το μεταφορικό ισοδύναμο αυτή τη στιγμή είναι 4 άνθρωποι το στηρίζουν. Προφανώς υποστηρίζεται και από άλλες υπηρεσίες. Θέλω να πω, η διεύθυνση μελετών, η οποία πάνω από 250 έργα τα τελευταία 2 χρόνια, πάνω από 30 εκατομμύρια έχουμε αθροίσει σε πόρους που έχουμε διαθέσει, είναι 6-7 άνθρωποι. Ο κάθε ένας όμως, και σε όλα τα τμήματα και σε όλες τις διευθύνσεις, δίνει το 100% του εαυτού του, και εγώ είμαι πολύ υπερήφανος γι' αυτό. Θεωρώ όμως ότι η ενίσχυση με το μόνιμο προσωπικό το οποίο θα έρθει από την προκήρυξη της εξετάσης του ΑΣΕΠ για μόνιμες θέσεις, προς το τέλος του χρόνου θα έχουμε τις πρώτες αφίξεις. Έχουμε αξιοποιήσει στο μέγιστο την κοινοφελή εργασία. Τα παιδιά που έχουν έρθει είναι όλα εξαιρετικά. Μακάρι να είχαμε τον τρόπο αρκετά από αυτά που επιθυμούν να παραμείνουν, να παραμείνουν. Είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιούμε τα προγράμματα για να δίνουμε τη δυνατότητα και σε ανθρώπους και στην τοπική κοινωνία να κατανοήσει ότι η Γενική Γραμματεία δεν είναι απλώς άλλος ένας δημόσιος φορέας. Είναι ωραίο να εργάζεσαι εδώ. Έχεις αντικείμενο. Μαζί με μένα, πολλές φορές τα στελέχη έρχονται σε υπηρεσιακές μετακινήσεις όπου πηγαίνουμε ανά την Ελλάδα και επισκεπτόμαστε νησιά. Δεν επισκεπτόμαστε για τουριστικούς σκοπούς, επισκεπτόμαστε για πολύ πρακτικούς σκοπούς. Αυτό μας γεμίζει πλούτο, μας διευρύνει τους ορίζοντες και γίνομαστε πιο πρακτικοί. Είναι ένας χώρος εργασίας που προσπαθούμε να είναι φιλικός, προσπαθούμε να είναι αποτελεσματικός, παρά τις δυσκολίες και παρά την κριτική που δεχόμαστε ενδεχομένως, γιατί αναπόφευκτα είναι μια κυβερνητική δομή η οποία θα πρέπει να δικαιολογήσει πολλές φορές αδικαιολόγητα. Αλλά είμαστε εδώ με πολύ σεβασμό στην τοπική κοινωνία, επιτρέψτε μου να πω, και σε ό,τι με αφορά αυτό έχω προσπαθήσει από την πρώτη στιγμή. Και νομίζω ότι το θέμα του προσωπικού, το οποίο όπως είπα είμαστε σε ιστορικό χαμηλό, είμαστε γύρω στα 72 με 73 άτομα, ενώ κανονικά θα πρέπει να είμαστε περίπου 100-120. Νομίζω όμως ότι όπως όλες οι δημόσιες υπηρεσίες κάνουν το καλύτερο που μπορούν, αλλά δεν αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας σαν δημόσια υπηρεσία. Δεν περιμένουμε να έρθει ο πολίτης στην πόρτα, πηγαίνουμε εμείς στον πολίτη και αυτό έχει διαφορά. Τελευταίο ερώτημα που θα ήθελα να σας κάνω είναι το εξής. Οι περισσότεροι έχουν συνδέσει τη Γενική Γραμματεία με το μεταφορικό ισοδύναμο. Ποιος ωστόσο είναι πραγματικά ο ρόλος της Γενικής Γραμματείας και ποιοι μπορούν να απευθύνονται σε αυτήν για βοήθεια ή στήριξη καλύτερα? Όπως είπαμε, το μεταφορικό ισοδύναμο είναι ένα πολύ σημαντικό μέτρο το οποίο νομοθετήθηκε. Το οποίο νομοθετήθηκε με λάθος τρόπο σε κάποιες περιπτώσεις, το οποίο και διορθώσαμε. Χαρακτηριστικό είναι τα καύσιμα. Διευρύναμε τις ωφελούμενες μονάδες στους πολίτες και διορθώσαμε, εντάξαμε την Κρήτη και άλλες περιοχές, διευρύναμε τους ΚΑΔ. Έγιναν παρεμβάσεις. Είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο. Σας μίλησα και σας είπα ακριβώς ποιες είναι οι ενέργειες που ήδη έχουμε κάνει και έχουμε δεσμεύσει τις πιστώσεις εκείνες, οι οποίες θα μας διασφαλίσουν μέχρι το 25 και ήδη η διαπραγμάτευση αφορά την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε όγκο. Το 2022, παρά τις δυσκολίες, καταφέραμε να χρηματοδοτήσουμε το μεταφορικό ισοδύναμο με 71 εκατομμύρια ευρώ πραγματικές δαπάνες. Δεν είναι κάτι αμεληταίο, αν το σκεφτείτε. Την ίδια ώρα όμως, όπως σας εξήγησα νωρίτερα, οι ίδιοι άνθρωποι που ενδεχομένως παλεύουμε με μια καθημερινότητα για να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στους πολίτες αυτό που έχουμε αναλάβει ως δέσμευση, γιατί το μεταφορικό ισοδύναμο είναι μια ανηλυμένη υποχρέωση του κράτους και πρέπει να διεκπεραιώνεται και εγκαίρως και να πληρώνεται και μην έχετε καμία αμφιβολία γι' αυτό, ανεξαρτήτως χρωμάτων, αρωμάτων και κομμάτων, η νησιωτικότητα και η νησιωτική πολιτική δεν αφορά την πολιτική συζήτηση. Και πραγματικά πολλές φορές στεναχωριέμαι όταν διαβάζω πράγματα τα οποία ενδεχομένως πληγώνουν εμένα ή πληγώνουν τους συνεργάτες μου, κυρίως και τα στελέχη, γιατί ξέρω τη δουλειά που γίνεται. Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες, αυτές θα ξεπεραστούν όμως. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι όταν έχεις ένα υπουργείο το οποίο ασχολείται με το πιο σοβαρό κομμάτι της ελληνικής επικράτησης, επιτρέψτε μου να πω, τα νησιά, την νησιωτική πολιτική. Η νησιωτική πολιτική είναι εθνική πολιτική. Όταν την προηγούμενη εβδομάδα για 4 μέρες δίναμε λύση στο θέμα της Βορείου Δεκανήσου για την άρση της ακτοπλοϊκής της απομόνωσης, γιατί υπήρξε μια αβαρία στο πλοίο νήσος Κάλυμνος, ή γιατί αντιμετωπίσαμε ή αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα της λειψιδρίας στα νησιά, όταν συζητάμε με τους οθονούς και δρομολογούμε εκεί εκτάκτως πλοία τα οποία μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, δίνουμε λύσεις καθημερινότητος, οι οποίες προϋποθέτουν μια σοβαρότητα την πλευρά μας. Αυτό κάνει η Γενική Γραμματεία. Η Γενική Γραμματεία καλύπτει τις ρογμές του κράτους. Αυτό έκανε και στο παρελθόν. Αναλόγως ποιος καθόταν στη θέση, επιτρέψτε μου να πω.
και πώς ήθελε να στρέψει το ενδιαφέρον. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένας Γενικός Γραμματέας, δεν μπορώ να αναφερθώ στους υπουργούς, θα αναφερθώ όμως στους Γενικούς Γραμματείς, αλλά και σε εξέχουσες προσωπικότητες υπουργών που πέρασαν από το Υπουργείο Αιγαίου. Κανένας τους εδώ δεν μπήκε απλώς για να καθίσει σε μια καρέκλα. Το αν έκανε αποτελεσματικά ή όχι τη δουλειά του είναι άλλη συζήτηση. Επιτρέψτε μου να πω εδώ ότι όποιος μπήκε εδώ αγάπησε το αντικείμενο, ακόμη και αν δεν ήξερε τα νησιά, τα αγάπησε. Εμείς οι περισσότεροι είμαστε νησιώτες όσοι έχουμε αναλάβει βέβαια τη Γενική Γραμματεία και αυτό είναι καλό. Επομένως, κρατήστε αυτό, δεν είναι μια ενωτική συζήτηση που κάνουμε, το πιστεύω ακράδαντα και το γνωρίζουν πάρα πολύ και οι φορείς με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Ποιος απευθύνεται στη Γενική Γραμματεία? Θα απευθύνονται λοιπόν πέραν από τους πολίτες οι οποίοι αυτό που τους οφείλουμε θα τους το δώσουμε, αλλά απευθύνονται και οι φορείς, όπως απευθύνονται τα νησιωτικά επιμελητήρια, οι επιχειρήσεις, οι δημόσιοι οργανισμοί και οι φορείς. Οι 44 δήμαρχοι των μικρών νησιών απευθύνονται πρώτα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετά στα άλλα υπουργεία. Αν κάτι έχουμε ανακτήσει αυτόν τον επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Η νησιωτικότητα θέλει εκπροσώπηση, θέλει μετάφραση, επιτρέψτε μου να πω, διότι δεν γίνεται κατανοητή ούτε στα κεντρικά υπουργεία πάντα η ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας, αλλά εκεί που με απασχολεί εμένα περισσότερο είναι εκεί που λαμβάνονται αποφάσεις που κατανέμονται πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σε αυτό το κομμάτι, επιτρέψτε μου να πω ότι έχουμε κάνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια, όπου πλέον με τη συνδρομή του ΟΣΑ και της Γενικής Διεύθυνσης Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει ζητηθεί και η Γενική Γραμματεία ηγείται μιας προσπάθειας της πρώτης πανευρωπαϊκής μελέτης για την ανάδειξη της ευρωπαϊκής νησιωτικότητας και είμαστε αυτοί που θα εισηγηθούμε στην Ισπανική Προεδρία του δευτέρου εξαμήνου του 2023 ποια είναι η νησιωτική πολιτική στην Ευρώπη. Και κλήθηκε η Ελλάδα να το κάνει αυτό. Αυτό πάλι το έκαναν οι άνθρωποι που βρίσκονται εδώ στη Γενική Γραμματεία, στη Μυτιλήνη, με την επιστημονική υποστήριξη κάποιων ανθρώπων. Θέλω να πω, να στηρίξουμε τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει βρει τον τρόπο η Γενική Γραμματεία να μπορεί να επιστρέψει αυτό το οποίο λαμβάνει. Είτε σε χρηματοδοτήσεις έργων, σας ανέφερα, είτε σε χρηματοδοτήσεις, είτε σε έρευνες, οι οποίες είναι αναγκαίες. Η νησιωτικότητα δεν είναι μια θεωρία πλέον, είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και το οποίο απαιτεί μεγάλους και υψηλούς πόρους. Σε αυτό έπρεπε να εστιάζουμε πάντα, να εξασφαλίζουμε τους πόρους εκείνους δεσμευμένους, για να μην έχουμε τις αδυναμίες που έχει το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και αυτή να διατίθεται. Επομένως, τα επόμενα χρόνια σίγουρα θα μιλάμε για μια Γενική Γραμματεία που πλέον θα ανακτήσει μια αποφασιστικότητα, όχι απλώς να παρατηρεί τα γεγονότα, αλλά να μετέχει και να τα διαμορφώνει.